επίσημη αφρόκρεμα του κυπριακού επιχειρήν και του πολιτικού γίγνεσθε συμμετείχε στο 13ο Lima Sol Economic Forum, υπό το μικροσκόπιο του οποίου τέθηκαν οι ιδιάζουσες συνθήκες που δημιουργήθηκαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι προκλήσεις και το νέο περιβάλλον που δημιουργούνται για την παγκόσμια οικονομία, την ενέργεια του επιχειρήν καθώς και για τις διεθνείς σχέσεις. Μιλώντας ενώπιον του φόρουμ, ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης εστίασε στο μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας, εκφράζοντας την πεποίθηση πως παρά το γεγονός ότι το μέλλον της Ευρωζώνης είναι αβέβαιο, η Κύπρος απέδειξε την ανθεκτικότητά της μέσα από τον χρόνο. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Βουλής, Ανίτα Δημητρίου, τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει με την ίδια ενότητα, ευελιξία και αποφασιστικότητα, αξιοποιώντας τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις προηγούμενες κρίσεις. Στη μεγάλη εξάρτηση της Ευρώπης στη Ρωσία για την προμήθεια φυσικού αερίου αναφέρθηκε η Υπουργός Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας Νατάσα Πυλίδου, υπογραμμίζοντας πως σε αυτή την ενεργειακή κρίση η Κύπρος έχει ρόλο να διαδραματίσει σε ό,τι αφορά την απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Ρωσία, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα κοιτάσματα φυσικού αερίου Αφροδίτη και Γλαύκου. Κύπροι και ξένοι διπλωμάτες συζήτησαν τις γεωπολιτικές προκλήσεις, τον απόϊχο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και τον αντίκτυπο της στην εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις. Οι συμμετέχοντες είχαν εξίσου την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση για θέματα νομισματικής πολιτικής με τη συμμετοχή του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Κωνσταντίνου Ηροδότου, του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρα και του διοικητή της Τράπεζας της Πορτογαλίας Μάριο Σεντένο. Μεταξύ άλλων, στο συνέδριο, ιδιαίτερη μνήμα έγινε για τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η τεχνολογία στη λειτουργία και γενικότερη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων, ενώ επιχειρηματικοί ηγέτες κατέθεσαν τις απόψεις τους σε ό,τι αφορά τις επερχόμενες προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι οργανισμοί τους. Χορηγοί του φόρουμ, η Τράπεζα Κύπρου, Sita Business, Deloitte, Ηλίας Νεοκλέους & Co. LLC, Digital Printing Sponsor, Landas Color Limited, διοργανωτής IMH.